παρατυπίες που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καταγγέλουν στην προκήρυξη προσλήψεων ιατρικού προσωπικού οι γιατροί και ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι ζω σε άλλον πλανήτη. Αυτοί οι τακτικισμοί δεν συμβαίνουν σε καμία χώρα του δυτικού κόσμου. Η καινούργια μονάδα εντατικής θεραπείας θα στελεχωθεί αποκλειστικά από ανειδίκευτο ιατρικό προσωπικό και θα κληθεί να νοσηλεύσει πολύπλοκα περιστατικά περιλαμβανομένων και ασθενών με COVID-19, έλεος. Όπως καταγγέλλεται από την προκήρυξη πρόσληψης εξαιρούνται εξειδικευμένοι εντατικολόγοι, επειδή η αρχική τους ειδικότητα ήταν παθολογία ή αναισθησιολογία. Απαγορεύει το κράτος να βάλει τα χαρτιά του εκεί όπου εξειδικεύτηκε. Καταλάβατε τον παραλογισμό. Αποδεικνύεται ότι όλο το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης για ανάπτυξη νέων κρεβατιών ΜΕΘ ουσιαστικά είναι στον αέρα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε επιστολή ανακοίνωσή τους οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Οι γιατροί που δεν έχουν εργαστεί ποτέ σε ΜΕΘ θα προσληφθούν σε θέση επιμελητή ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί παθολόγοι ή αναισθησιολόγοι με εμπειρία στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποκλείονται. Δηλαδή ανειδίκευτο και άπειρο προσωπικό προτιμάται έναντι έμπειρου και εξειδικευμένου. Καταγγέλουμε την παράτυπη διαδικασία και ζητούμε την άμεση αναθεώρηση της προκήρυξης. Πώς θα ανοίξω μια καινούρια μονάδα με 10 ανθρώπους που θα σας πω ότι 8 θα είναι ανειδίκευτοι, δηλαδή δεν θα έχουν ούτε μία ώρα εντατική. Άρα θα πρέπει από το μηδέν να τους ξεκινήσετε. Η οποία όμως εκπαίδευση δεν είναι εύκολο. Είναι 2 χρόνια κρατάει. Χρειάζονται κρεβάτια ΜΕΘ με εξειδικευμένους γιατρούς. Από εκεί και πέρα, έτσι θα πρέπει να βγει η προκήρυξη με εξειδικευμένους γιατρούς που να στελεχωθούν τα νοσηλευτικά, οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Και τους παθολόγους, καθώς και τους αναισθησιολόγους που εξαιρεί αυτή η προκήρυξη, να το δούνε και να δούνε πώς μπορούν να στελεχωθούν. Μάλιστα. Ο συντονιστής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της Κρήτης και διευθυντής της μονάδας στο Παγνί ανακοίνωσε μέσω του Ράδιο 984 την παρέτησή του από συντονιστής σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν έχω κανένα λόγο ύπαρξης ως συντονιστής. Εγώ δεν ρωτήθηκα καν για αυτό το θέμα. Αυτή είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη και για το νησί. Δεν ρωτήθηκα καν για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την ίδια ώρα, παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας πραγματοποίησαν σωματεία στον χώρο της υγείας, αλλά και αλληλέγγυα σωματεία, ζητώντας μόνιμες προσλήψεις, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά και καλύτερες συνθήκες υγείας για όλους τους πολίτες, με φόντο και την πανδημία. Το νοσοκομείο μας του Αγίου Καλλιού είναι από τα πλέον υποστελεχωμένα στην Ελλάδα. Μιλάμε ότι οι μόνιμες θέσεις στον οργανισμό είναι περίπου στο 50%. Τέλος του χρόνου και τέλος και το επόμενο μήνα λήγουν κάποια συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πόστα που καλύπτανε πάγιες και διαρκείς ανάγκες παραμένουν κενά. Ειδικά στο Ρέθμα είναι το 80 με 90% επικουρικό προσωπικό της υπηρεσιούση. Αν είναι δυνατόν η νοσοκομιακή υπάλληλοι, ο γιατρός, ο νοσηλευτής να μην είναι στα βαρέα. Όταν οι άνθρωποι όλοι κρύβονται εν ώψη COVID και προφυλάσσονται, εμείς είμαστε πρώτοι στη μάχη. Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν και συνάντηση με τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, θέτοντας στο τραπέζι όλες τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους. Έχουν προκηρυχθεί 127 μόνιμες θέσεις γιατρών από τον Ιανουάριο του 2020. Τηρούμε τη δέσμευση που δώσαμε εξ αρχής, ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε με μόνιμο προσωπικό.